117 βουλευτές ζητούν αναδρομικά. Τι έχετε να πείτε? Δεν ζητούν αναδρομικά. Αλλά? Αυτό είναι ψευδές. Όχι. Τι ζητούν λοιπόν? Αυτή η υπόθεση, όπως ξέρετε, έχει από χρόνια είχαν κάνει αίτηση. Ναι. Οπότε εκκρεμούσε. Τώρα δεν κάνουν τίποτε, δεν είναι τίποτε. Καταλάβατε. Ναι, αλλά δεν αποσύρουν και τις αιτήσεις τους και τις απαιτήσεις τους. Αποσύρουν κακώς και είναι αντίθετοι με το δημόσιο αίσθημα. Αυτοί όλο να τρώνε είναι. Να πάνε να φέρουν τα λεφτά τους από την Ελβετία, πας και στρώσουμε στην Ελλάδα αυτά που κλέψανε. Αυτό κάθε μέρα ο κόσμος δεν έχει να φάει και ζητάνε αναδρομικά, λάθος. Άμα ζητάνε βουλευτές, 117 βουλευτές ζητάνε αναδρομικά, εμείς ο απλός κόσμος τι να πούμε? Που πληρώνουμε μια ζωή κανονικά τις εφορίες μας και στο τέλος είμαστε χρεωμένοι και εμείς και τα παιδιά μας. Πολλά πράγματα. Έχουν βρει για αυτά τα λεφτά. Για τα αναδρομικά τους βρήκανε. Για τον απλό κόσμο δεν έχουν βρει όμως. Άσε μα. Για την πάρτιν τους. Αυτοί καλά κάνουν. Όλα τα έχουν πάρει στην Ελβετία. Και όλο ζητάνε. Αυτοί τους δικούς τους μισθούς δεν τους κατεβάζουν. Μόνο τους δικούς μας. Έχουν ανεργία. Να δώσουν κίνητρα στον κόσμο να δουλέψει και να παίρνουν τις εφορίες που ζητάνε. Δεν χορτάσαν ακόμα. Θα μας πάρουν και το αίμα. Όλοι οι φροντολόγοι θα με παίρνουν οι φίλοι μου, οι βουλευτές που τους υποστηρίζω, να τους λέω. Δεν μπορώ. Ναι, το αξίζουν πολύ. Αυτοί θέλουν ένα χέρι ξύλο από εδώ μέχρι όσο πάει. Μα δεν ντρέπονται, μα δεν βλέπουν τις καταστάσεις. Εδώ δεν έχει να φάει ο φτωχός ο άνθρωπος. Οι συντάξεις τους κόβουν τα πάντα. Αντί να πούνε να δείξουν μεγαλόψυχοι και να τα κάνουν δωρεά στο κράτος, ζητάνε αυτά τα πράγματα. Είναι έσχος. Η Βουλή πρέπει να συνέλθει και να αποφασίσει δαπάνη του κράτους να αγοράσει 117 φόλες. Μία για τον καθένα. Δεν δίνουν κίνητρα, ένα καφέ πίνουμε. Με τι λεφτά θα δώσουμε να πούμε τις εφορίες που ζητάνε? Δεν υπάρχει. Σάιο. Τελείως. Είναι απαράδεκτο που ζητάνε αναδρομικά ενώ ο κόσμος πεινάει. Τι μήνυμα τους στέλνετε? Να πάνε να. Λένε ότι οι βουλευτές είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι, όχι. Είναι ψέματα αυτά. Ψέμα είναι αυτό. Δεν είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι ψέματα. Πονηριά είναι. Και τίποτα άλλο. Είναι απάνθρωπο και πρέπει να σοβαρευτούν λίγο αν θέλουν να τους αγαπήσουν ξανά ο λαός. Ο λαός είναι πολύ εκδικητικός και δεν πάει άλλο πια. Δηλαδή θα τους εκδικηθεί μέχρι αυτός. Ούτε ένα ψήφο σε κανένα βουλευτή.